Καλημερίζω τον κύριο Γκαντάτσιο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα» από το Αρκαλοχώρι. Ο Σύλλογος έχει εκδώσει μια σκληρή ανακοίνωση σχετικά με τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στη χορήγηση άτοκων δανείων από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Να μας πείτε τι συμβαίνει, κύριε Γκαντάτσιο, είναι το γνωστό θέμα με τα άτοκα? Ακριβώς. Καλή σας μέρα, κυρία Βουγγεράκη. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας παρέχετε για πολλωστή φορά. Είναι το γνωστό θέμα, ναι, όπως το είπατε. Ένα θέμα που... Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε να μιλάτε, είναι ό,τι καλύτερο. Ένα θέμα, ναι, ναι. Ένα θέμα που το κυνηγούμε εδώ και ένα χρόνο και ουσιαστικά δεν έχει δοθεί καμία ούτε απάντηση, μα ούτε και λύση. Είναι να αφορά το 20% του άτοκου δανείου σε όλους τους πληγέντες. Σεισμόπληκτους, πυρόπληκτους, πλημμυροπαθείς. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό αυτό για να χτίσει κάποιος το σπίτι του? Ναι, είναι τόσο σημαντικό. Είναι τόσο σημαντικό και βέβαια γιατί είναι τόσο σημαντικό? Για τον απλό και μόνο λόγο ότι αν αυτά τα χρήματα δεν τα έχει κάποιος για να ολοκληρώσει τη διαδικασία να φτιάξει το σπίτι του, τότε το κράτος θα του ζητήσει και το υπόλοιπο ποσό που του έχει δώσει για την ανακατασκευή ή την επισκευή του σπιτιού. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια γάγκρινα, πρέπει να λυθεί. Πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και τι εξαγγέλλεται. Το κράτος έχει εγγυηθεί το επιτόκιο. Υπάρχουν γύρω στα 22 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν για τα άτοκα δάνεια που θα μελλοντικά θα δινόταν από τις τράπεζες. Έχει πιστωθεί δηλαδή λοιπόν αυτή η εγγύηση και όμως οι τράπεζες αγνοούν τον νόμο και δεν εφαρμόζουν καν... Κύριε Γκαντάτσιο, να ρωτήσω το εξής, γιατί είπατε πριν από λίγο, αναφερθήκατε σε πολλούς πληγέντες από φυσικές καταστροφές, γιατί μιλήσατε για σεισμόπληκτους, όπως επίσης και για πλημμυροπαθείς. Ρωτώ το εξής, είναι κάτι που αφορά σε όλη την Ελλάδα και όλους τους πληγέντες σε όλη την Ελλάδα, αυτή η άρνηση δηλαδή για την καταβολή άτοκων δανείων? Βεβαίως αφορά όλους τους πληγέντες, γιατί σε κάθε φυσική καταστροφή εξαγγέλλεται το ίδιο μέτρο. Είναι 80% η στεγαστική συνδρομή και το 20% είναι αυτό το άτοκο δάνειο που δεν το δίνει καμία τράπεζα. Αφού το ξέρουν, δεν είναι δυνατόν να μην το ξέρουν. Αφού το ξέρουν, γιατί το εξαγγέλουν? Σωστά. Το ξέρουν, αλλά το εξαγγέλουν. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί. Θέλουμε να μπει ένα τέλος σε αυτή, αν είναι κοροϊδία ή, εν πάση περιπτώσει, αν είναι ασυδοσία αυτή που είναι ασυδοσία από την πλευρά των τραπεζών, να δοθεί έστω από εκεί ένα τέλος. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, όπως είδατε και την ανακοίνωση, γι' αυτό εγκαλούμε και τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Τριαντόπουλο, γνωρίζουν το θέμα, να λάβουν θέση. Θα εξαγγέλλεται αυτό το μέτρο? Ναι. Αν εξαγγέλλεται, θα εφαρμόζεται? Ναι. Αν όχι, τότε ή να μην εξαγγέλλεται ή από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλη λύση θα βρεθεί. Εμείς έχουμε προτείνει και ο κύριος Δήμαρχος έχει προτείνει μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων να δίνεται το ίδιο ποσό του άτοκου δανείου, το 20%, μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Είναι μια πολύ σοφή λύση, και γιατί όχι να μην εφαρμοστεί σε όλους τους πληγέντες. Δεν μιλάμε μόνο για τους σεισμόπληκτους, μιλάμε για όλους τους πληγέντες ανά την Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα τι να πω, ας απαντήσουν και ο Χατζηδάκης και ο Τριαντόπουλος, έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι και όπως σωστά το είπατε, εάν δεν το εφαρμόζουν, γιατί το εξαγγέλουν, και αν το εξαγγέλουν, ας το εφαρμόσουν για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Βέβαια στη χθεσινή ημέρα είδα και κάτι άλλο, κύριε Γκαντάτσιο, και να το πω στον κόσμο και στους δικούς σας τους ανθρώπους, νομίζω τους αφοράει αυτή η είδηση, δηλαδή το δελτίο τύπου από τον Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για τη μελλοντική λειτουργία των οικισμών προσωρινής διαβίωσης, απευθυνόμενος στους σεισμόπληκτους δημότες που διαμένουν εκεί. Ο Βασίλης Γκυγέρογλου αναφέρεται μέσα από το δελτίο τύπου να δηλώνει: η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται να διεκδικήσει από το κράτος την εξόφληση των μέχρι τώρα οφειλών για ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ θα συνεχίσει να διεκδικεί την εξόφληση των οφειλών ή θα βρει τρόπους οι ίδιοι να πληρωθούν, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι σεισμόπληκτοι. Και αμέσως μετά αναφέρθηκε και στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που κατά πλειοψηφία είχε αποφασίσει ωστόσο τα εξής: την εγκατάσταση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε οικίσκο έως 10 Νοεμβρίου, όπως έχει προβλεφθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις, στα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που θα προμηθευθεί ο Δήμος με ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών για να τοποθετηθούν με ευθύνη του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, την υποχρέωση κάθε σεισμόπληκτου, προκειμένου να συνεχίσει να διαμένει στον οικίσκο, να έχει καταθέσει φάκελο και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, έως την προκαθορισμένη
προθεσμία 27 Σεπτεμβρίου 2024 η Άλης και να προσκομίσει έως 10 Νοεμβρίου βεβαίωση πληρότητας φακέλου για την αποκατάσταση του κτηρίου τους ή πορείας του φακέλου τους του ΤΑΕΦΚΑ. Δεν ξέρω αν εδώ υπάρχουν στοιχεία από τη δική σας την πλευρά και αν γνωρίζετε αν όλοι όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα και παραμένουν σε οικίσκους έχουν καταθέσει φάκελο ή είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο. Την άμεση παράδοση του οικίσκου μετά την αποκατάσταση της οικίας τους ή την διαμονή τους σε άλλη οικία με ενοικίαση, την άμεση παράδοση του οικίσκου από όσους διαμένουν σε αυτούς χωρίς να έχουν κριθεί οι δικαιούχοι, να παραδώσουν τους οικίσκους έως 10 Νοεμβρίου οι λεγόμενοι ενοικιαστές. Εξαιρούνται βέβαια εκείνοι οι οποίοι έχουν και άλλου είδους προβλήματα όπως αναπηρία, όπως χαμηλό εισόδημα και τα λοιπά. Νομίζω ότι όλα αυτά ωστόσο κάπου εκεί σας βρίσκουν λίγο μπλεγμένους. Να ξεκινήσω από το πρώτο που ρώτησα. Όσοι διαμένετε στους οικίσκους έχετε καταθέσει φακέλους ή εξαιτίας των γνωστών προβλημάτων θα είναι πολύ εκτεθειμένοι? Όχι, δεν θα είναι πολύ εκτεθειμένοι. Οι περισσότεροι, από όσο γνωρίζω, γιατί είμαι και μέλος της Επιτροπής, από όσο γνωρίζω, οι περισσότεροι έχουν καταθέσει φάκελο και μάλιστα ο κύριος Δήμαρχος, για να βεβαιώσει λόγω του αληθές και αυτό που λέω, αλλά και της πραγματικότητας που υπάρχει, είναι ότι ζήτησε από όλους τους όσους διαμένουν σε οικίσκο να καταθέσουν μία δήλωση με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει κατατεθεί, η οποία θα πηγαίνει στο τμήμα, στο ΤΑΕΦ και θα ζητάει τι ελλείψεις έχει ο φάκελός του. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θα δείτε και μόνοι σας σε λίγο καιρό τα νούμερα ότι θα είναι αυτή η πραγματικότητα που αποτυπώνεται τώρα, όπως σας τη λέμε. Και από εκεί και πέρα αυτό θα δείξει ότι και εκεί και σε αυτούς που έχουν αυτό το πρόβλημα και διαμένουν σε οικίσκους, η πολιτεία δυστυχώς δεν επιδεικνύει ούτε την ελάχιστη ευαισθητοποίηση, ούτε την ελάχιστη κινητικότητα στο να φροντίσει να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, έστω πρώτα για αυτούς. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτές τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ, κύριε Κεντάτσιο. Καλή σας ημέρα από το Ράδιο 984.